Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ανακαλεί μέχρι νεοτέρας τη διαπίστευση ενός δημοσιογράφου του CNN λίγες ώρες αφού ο συντάκτης του τηλεοπτικού δικτύου που καλύπτει την Αμερικανική Προεδρία είχε ένα εξαιρετικά τεταμένο διάλογο με τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ρεπουμπλικανός μία μέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ. Μόλις μου απαγόρευσαν την είσοδο στο Λευκό Οίκο, επιβεβαίωσε μέσω Twitter ο Τζίμα Κώστα. Ο δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Τραμπ αρνήθηκε να δώσει το μικρόφωνο πίσω σε εργαζόμενοι στην Αμερικανική Προεδρία, παρότι ο πρόεδρος είχε πάψει να το απαντά πλέον. Θα σου πω ότι το CNN πρέπει να ντρέπεται που δουλεύεις γι' αυτό. Είσαι αγενής, φρικτός άνθρωπος, είπε ο Τραμπ στον Ακώστα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όταν μεταδίδεις ψευδείς ειδήσεις, πράγμα που κάνει το CNN, είσαι εχθρός του λαού, πρόσθεσε. Ο Ακώστα έχει γίνει επανειλημμένος στόχος του Τραμπ, καθώς του θέτει συχνά με πιεστικό τρόπο ερωτήσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Ακώστα απέτησε ο Τραμπ να του απαντήσει σε ένα ερώτημα για ένα από τα καραβάνια των μεταναστών από χώρες της Κεντρικής Αμερικής που κινείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο αποκορύφωμα της προεκλογικής εκστρατείας, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε συχνά λόγο περί επαπειλούμενης εισβολής μεταναστών. Αμέσως μετά, ο Ακώστα έθεσε ερώτημα στον Τραμπ για την έρευνα σχετικά με την φερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Σε ανακοίνωσή του, το CNN χαρακτηρίσε τα σχόλια του Τραμπ αντιαμερικανικά και τάχθηκε υπέρ του Ακώστα. Ο ελεύθερος τύπος έχει ζωτική σημασία για τη δημοκρατία, τόνισε το τηλεοπτικό δίκτυο.